Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλή χρονιά σε εσάς, στις ακροάτριες, ακροατές με υγεία και αντοχές. Είστε καλά? Κάθε μέρα που περνά λέμε καλά. Ξέρετε, τώρα κανείς δεν μπορεί να κάνει υπολογισμούς, μόνο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης έχουν υπέρμετρη αισιοδοξία, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό. Πάντως σίγουρα όχι από τους αριθμούς και κυρίως τον αριθμό των θανάτων και τον αριθμό των διασωληνωμένων και τον αριθμό των κρουσμάτων. Με αυτά τα κρούσματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί την τελευταία εβδομάδα, τα οποία είναι δεκάδες χιλιάδες, αλλά και όλες τις εξελίξεις που προκύπτουν από την πανδημία, επειδή μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, τι τίτλο θα βάζατε αν είχατε να γράψετε ένα ρεπορτάζ ή πρωτοσέλιδο σε κάποια εφημερίδα, κυρία Βιέρη? Ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση εκτός πραγματικότητας, και μάλιστα όχι μόνο εκτός, και κατασκευαστές της πραγματικότητας. Και σιγά σιγά τείνουν να γίνουν και κατασκευαστές της ιστορίας, με βάση τα όλα όσα ανιστόρητα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης από τον Αϊστράτη, ξεσηκώνοντας, ξέρετε, κύμα αντιδράσεων στον δημοκρατικό κόσμο, στον προοδευτικό κόσμο, στον κόσμο που δεν ξεχνά τις πιο μαλανές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Κυρία Βιέρη, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πανδημίας και σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, τα μέτρα τα περιοριστικού χαρακτήρα και σε ό,τι αφορά την πορεία των εμβολιασμών. Δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εμβολιασμοί και σε ό,τι αφορά τώρα πρόσφατα για τις τιμές των τεστ. Συζητάτε να συνταγογραφούνται και τα μοριακά τεστ, τα PCR τεστ, να γίνονται δωρεάν στον κόσμο, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί λίγο η διασπορά της μετάλλαξης. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Και ξέρετε, έχει μια τάση η κυβέρνηση να παίρνει κάθε μέρα κάτι αποσπασματικό. Σήμερα είναι τα τεστ, το άνοιγμα των σχολείων. Χθες ήταν τι θα γίνει με τους υγειονομικούς, αν θα απολυθούν, δεν θα απολυθούν. Ακριβώς για να κομματιάζει έτσι την πραγματικότητα, να κομματιάζει την επικαιρότητα και να περνούν οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια, χωρίς την ουσία να αντιμετωπίζεται η κατάσταση με ένα σοβαρό, ολιστικό, θα σας έλεγα, σχέδιο. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο τι λέμε για το συγκεκριμένο, αλλά τι λέμε συνολικά. Και λέμε ότι η συνολική στρατηγική τακτική που ακολούθησε και ακολουθεί η κυβέρνηση από το δεύτερο κύμα, πριν από το δεύτερο κύμα της πανδημίας και μέχρι σήμερα είναι τέτοια, όπως σας είπα και με τους αριθμούς, αποδεικνύεται πολύ κατώτερη των περιστάσεων και θα σας πω και σε ορισμένες περιπτώσεις και άκρους εγκληματική. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για να ανασχεθεί το κύμα της πανδημίας, το οποίο είναι ένα φαινόμενο βέβαια που έχει χτυπήσει όλο τον κόσμο, για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και ο κόσμος με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Η κυβέρνηση έκανε το εντελώς αντίθετο. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι έπρεπε να ληφθούν στοχευμένα μέτρα για την ιχνηλάτηση της πανδημίας, για των κρουσμάτων μέσα στο γενικό πληθυσμό. Λέγαμε από την πρώτη στιγμή για δωρεάν συνταγογράφηση των μοριακών τεστ. Και από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δεν το υιοθετεί αυτό, ακόμη και σήμερα που έχουμε κοντά στις 22.000 θανάτους και αυτό που είπατε εσείς, χιλιάδες κρούσματα καθημερινά. Και τόσους διασωληνωμένους ανθρώπους και μάλιστα διασωληνωμένους και εκτός ΜΕΘ. Λέγαμε για παράδειγμα για τα σχολεία ότι είναι εγκληματικό αυτό το πρωτόκολλο των 50+1 για να κλείσει μια τάξη και ένα σχολείο. Λέγαμε ότι έπρεπε να στελεχωθούν τα σχολεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια με εκπαιδευτικό προσωπικό ακριβώς για να μικρύνουν οι τάξεις και τα τμήματα και για να μην υπάρχει συνωστισμός μέσα στους χώρους. Αντί για αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει και συγχωνεύσεις τμήματων. Λέγαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν και λέμε ότι πρέπει να ληφθούν και πρόνοιες για την άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς που σε περίπτωση τα παιδιά πρέπει να μείνουν στο σπίτι, να υπάρχουν κάποιοι να τα φροντίζουν και να μην τελένονται οι γονείς που θα αφήσουν τα παιδιά τους και τι θα γίνει. Λέγαμε επίσης ότι πρέπει να ληφθούν και πρόνοιες σοβαρές για το ενδεχόμενο τηλεκπαίδευσης. Αλλά ξέρετε, φτάσαμε σήμερα που συζητάμε, η κυβέρνηση δεν έχει λάβει καμία πρόβλεψη για το ενδεχόμενο τηλεκπαίδευσης. Το αντίθετο, έχει τελειώσει η σύμβαση με τη Cisco, μια συνεργασία που ήταν άκρως προβληματική, όπως αποδείχτηκε και με το πολύ σοβαρό ζήτημα των προσωπικών δεδομένων των παιδιών που έχει προκύψει και για το οποίο η αρχή, η αρμόδια, έχει βγάλει και μια απόφαση καταπέλτη εισήγηση εναντίον της κυρίας Κεραμέως. Τώρα, με αυτή την κατάσταση βέβαια, εγώ προσπαθώ να αντιληφθώ ή τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι
Εσείς επιμένετε στο αίτημά σας για εκλογές, καθώς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στο να διαχειριστεί την πανδημία. Επομένως, δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό ενδεχόμενο να συνενέσετε σε κάτι, κυρία Βιέρη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι, ξέρετε, και κάτι το οποίο το τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη, απευθυνόμενα στην αντιπολίτευση, αλλά κυρίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι σε όλο τον κόσμο, όλες οι κυβερνήσεις είχαν στο πλευρό τους τις αντιπολιτεύσεις και ότι αυτό που κάνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί και μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Το ακούτε, φαντάζομαι. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση με Μητσοτάκη. Και σε τι να δώσεις συνένεση, στο να φεύγουν κάθε μέρα δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι, στο να μην υδρώνει το αυτί και η ψυχή, να σας πω εγώ έτσι, να μην σαλεύει καθόλου η συνείδηση και η ευαισθησία του κ. Μητσοτάκη ότι φτάσαμε στους τόσες χιλιάδες νεκρούς. Και να μας λένε τόσο κοινικά, γιατί το ακούω, ξέρετε, από κυβερνητικά χείλη και από στελέχη βουλευτές του κυβερνώντας κόμματος. Ξέρετε πώς σχεδιάζουν. Σαν να ήρθε η μετάλλαξη όμικρου που έχει καταπιεί τον κορονοϊό και τελειώσανε όλα. Έτσι σχεδιάζουν. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που εδώ και ένα χρόνο λέει ότι έχει τελειώσει η πανδημία και είμαστε στο τελευταίο μίλι. Και έτσι ψήφισαν και τον προϋπολογισμό πριν από ένα μήνα. Ότι έχει τελειώσει η πανδημία. Σε τι να συνενέσεις, σε αυτό? Στο να χάνονται ανθρώπινες ζωές πια, τόσο κοινικά, φεύγουν άνθρωποι άκλαυτοι? Όχι, ακριβώς, επειδή δεν συνενούμε σε αυτό, δεν συνενούμε σε αυτό το έγκλημα πια που είναι ξεκάθαρο και διαρκές, γι' αυτό και ζητάμε εκλογές. Εκλογές όμως με 50.000 κρούσματα, κυρία Αυγέρη. Να σας πω κάτι, αν ήταν ολοκληρωμένη θητεία στα 4 χρόνια και είχαμε 50.000 κρούσματα, τι θα λέμε, ότι δεν πάμε σε εκλογές γιατί έχουμε 50.000 κρούσματα, στη λογική, μα αφού χάνονται άνθρωποι. Και υπάρχει πιο σοβαρός λόγος από αυτόν τον εθνικό λόγο, το ότι, ξέρετε, είναι θέμα πια ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, οι απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Υπάρχει πιο σοβαρός λόγος από αυτός? Πέστε μου, βέβαια είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν θα μου απαντήσετε εσείς, το θέτω εγώ στη συζήτηση. Υπάρχει πιο σοβαρός λόγος από αυτό όταν ξεκληρίζεται ένας ολόκληρος λαός το να πάει σε εκλογές? Ποιο θα είναι το πιο σοβαρό? Αλήθεια. Τι είναι πιο σοβαρό από την ανθρώπινη ζωή, μπορεί να μας πει κάποιος? Τώρα, εσείς έχετε την ευκαιρία, γιατί δεν είστε βουλευτής του γραφείου. Εγώ σας παρακολουθώ, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είστε δραστήρια και την περίοδο της πανδημίας. Τηρώντας τα μέτρα, έρχεστε σε επαφή με τους συμπολίτες σας, με τους ψηφοφόρους σας. Τι είναι αυτό το οποίο σας λένε από τις επαφές αυτές που κάνετε, στις περιοδίες που πραγματοποιείτε? Είναι ότι δεν αντέχουν άλλο. Είναι ότι δεν αντέχουν άλλο και στο θέμα της οικονομίας, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, κύριε Στολάκη, και της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Υπάρχει μια απόλυτη απόγνωση των ανθρώπων. Είναι σαν να μην υπήρχε ποτέ η ζωή τους καλύτερη και αισθάνονται ότι είναι καταδικασμένοι να ζουν μέσα σε αυτό το μαύρο σκοτάδι. Είναι πολύ σοβαρό το ότι κάποιος, και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή τους, έχουν χώσει σε μια κατάσταση που εσύ να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να βγεις από αυτό και είναι αδιέξοδο. Και ότι αυτό είναι η μοίρα σου. Γιατί λίγο πολύ, κ. Μητσοτάκης τι λέει, το ότι οι ανισότητες, όλες αυτές που έχουν ενταθεί εξαιτίας της διαχείρισης του Μητσοτάκη και της πανδημίας, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι δηλαδή ότι λίγο πολύ είναι γραφτό σου, είναι φυσικό επακόλουθο και των επιλογών και των δικών σου και των οικογενειών σου ότι είσαι φτωχός. Και ότι εκεί είσαι εκεί. Εκεί έχεις καταγραφεί και δεν μπορείς να φύγεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είναι άκρος ταξική η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, θέλουν να ξεφύγουν από αυτό. Θέλουν επιτέλους να γυρίσει η ελπίδα και το χαμόγελο στα χείλη. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον πρέπει να δώσουμε δημιουργήσουμε την πεποίθηση στον κόσμο ότι μπορεί να παλέψει γι' αυτό και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ατομικά. Δεν το κάνει ένας βουλευτής μόνος του. Δεν γίνεται με ανάθεση. Είναι ένας και όλοι μαζί. Γιατί ακριβώς επενδύοντας πάνω σε αυτή την ατομική και προσωπική ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει στον κόσμο την αίσθηση ότι μπορεί ο καθένας μόνος να τα βγάλει πέρα και αν δεν τα κάνει καλά έχει την ευθύνη. Όχι, αυτό πρέπει να το σπάσουμε. Τώρα, πολλοί σας ρωτάνε τι θα κάνετε διαφορετικό, κυρία Αυγέρη, αν ήσασταν εσείς στο Μέγαρο Μαξίμου και αν την πανδημία θα έπρεπε να τη διαχειριστείτε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήμασταν κυβέρνηση, είναι σίγουρο, και αυτό είναι ένα κλασικό ερώτημα, είναι σίγουρο ότι θα τα κάνουμε διαφορετικά. Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το άθροισμα το τραγικό, κύριε Στολάκη. Θα είχαμε φροντίσει από την πρώτη στιγμή να φτιάχνουμε νοσοκομεία και όχι να τα γκρεμίζουμε τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί τα έχουν γκρεμίσει, τα έχουν τσακίσει. Να φέρουμε μόνιμο προσωπικό, εξειδικευμένους γιατρούς, και αυτό
και αυτό είναι και μία δέσμευση, ξέρετε, και είναι μέσα στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους να έρθουν οι νέοι γιατροί με αμοιβές και συνθήκες που να είναι ελκυστικές για να μείνουν στο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας και στο δημόσιο νοσοκομείο, για νοσοκομεία που δεν είναι του κέντρου της Αθήνας, αλλά είναι περιφερειακά νοσοκομεία, είναι σε ακριτικές περιοχές, να δοθούν ακόμη πρόσθετα και ακόμα πιο ειδικά κίνητρα για ειδικότητες που είναι σπάνιες, όπως για παράδειγμα είναι αυτή του εντατικολόγου ή του πνευμονολόγου, να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία επίσης, ξέρετε, έχει τελειώσει η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία, και αυτό είναι, ξέρετε, ένα από τα αιτούμενα, το να ενισχυθεί έστω και τώρα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κάθε κρούσμα να διασυνδέεται, να έχει ένα σύνδεσμο με ένα γιατρό, με ένα κέντρο υγείας για να από κάπου να επιτηρείται και να εχνηλατείται. Αυτό δεν υπάρχει πια. Μπαίνεις σε μία πλατφόρμα, δηλώνεις το θετικό rapid test και μετά δεν μπορείς να πάρεις πιστοποιητικό νόσησης ή δεν μπορείς να πάρεις άδεια από την εργασία σου. Ο υγειονομικός με βάση τις προβλέψεις της κυβέρνησης μετά από 5 μέρες νόσησης θα είναι υποχρεωμένος να γυρίζει στη δουλειά του ακόμα και αν είναι θετικός. Γιατί δεν του παρέχει η πολιτεία τη δυνατότητα να κάνει τεστ. Ναι, το είπε και η κυρία Παγώνη, κάπου το είδα σε δηλώσεις. Είναι δυνατόν. Και την ίδια στιγμή λέτε 7.000 υγειονομικοί σε αναστολή. Επειδή εγώ σας λέω κακώς δεν κάνουν το εμβόλιο τους, πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο, αλλά θα μπορούσαν να γυρίσουν οι υγειονομικοί με καθημερινό τεστ, με τέτοιου είδους δηλαδή ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί δεν περισσεύει κανείς, δεν έχουμε προσωπικό. Και ακόμη και σήμερα, γιατί λένε ότι θα επιτάξουν πάλι τους ιδιώτες γιατρούς, ένα μέτρο που δεν απέδωσε όσες φορές αυτό εφαρμόστηκε, δεν έχουν επιτάξει μισή μονάδα εντατικής θεραπείας σε ιδιωτικές κλινικές, ενώ υπάρχουν διασωληνωμένοι από COVID, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Την ίδια στιγμή που τα δημόσια νοσοκομεία, κύριε Στολάκη, έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου και κανείς δεν τολμά ή δεν θέλει να πάει σε νοσοκομείο εντάξει, δημόσιο. Ο κύριος Πλεύρης, βέβαια, τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσε συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές. Άλλο η συνεργασία. Ξέρετε την ίδια συνεργασία που κάνουν, κύριε Στολάκη, γιατί έχει εφαρμοστεί επίσης. Είναι συνεργασίες για τους όρους των οποίων δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε τίποτα. Για πόσο διάστημα είναι, πόσο αμείβονται και ανταμείβονται γι' αυτό οι ιδιωτικές κλινικές, τι χρήματα φεύγει από το δημόσιο, την πλήρη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι συνεργασίες, με αυτούς τους όρους που σας περιέγραψα, αδιαφάνειας και έλλειψης λογοδοσίας, υποδέχονται περιστατικά που βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας. Ζεστά περιστατικά COVID, αυτό που χρειάζεται άμεση φροντίδα και επέμβαση, μέχρι στιγμής δεν έχουν μάλιστα πάει σε ιδιωτικές κλινικές. Κυρία Βιέρη, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, εκτός από βουλευτής, έχετε και την ιδιότητα του δημοσιογράφου, θέλω να ρωτήσω εάν το 2022, όχι αν ζητάτε, το ζητάτε είναι προφανές, το έχει κάνει γνωστό και ο κύριος Τσίπρας από το Βήμα της Βουλής, εάν εσείς βλέπετε εκλογές. Και θέλω να μου απαντήσετε με την εμπειρία τη δημοσιογραφική. Εγώ αξιολοκάνοντας όλες αυτές τις πολιτικές εκτιμήσεις και βλέποντας το πώς πάνε τα πράγματα, αλλά και από την απέτηση των ανθρώπων, και όχι, δεν σας λέω τώρα για την απέτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης των άλλων κομμάτων, της αντιπολίτευσης, το τι λέει ο κόσμος, νομίζω το 2022, ναι, θα είναι μια χρονιά πολύ ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, κύριε. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται σε λίγη ώρα να απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα για την ακρίβεια, ενώ στις 12 θα υπάρξει και η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Σκρέκα και η ακρίβεια εδώ και το κομμάτι της ακρίβειας. Τίτλο. Παρακαλώ. Ναι, είναι αυτό που έλεγε ο Μαυρογιαλούρος. Θα σας έδινε έναν τίτλο. Έτσι, φαντάζομαι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχω πια την εικόνα του και από τα προηγούμενα διαγγέλματά του σε πρώτο ενικό. Θα σας εξαφανίσω δεν. Γιατί αυτό? Γιατί αυτό. Κάθε φορά με έναν επαρμένο πρώτο ενικό, ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται για να αντιστρέψει την πραγματικότητα, ενώ ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι έχει να περιμένει. Ναι, βέβαια, το θέμα της ακρίβειας και οι υψηλές τιμές στην ενέργεια είναι ένα ζήτημα παγκόσμιο. Θα έτσι, εξαφανίσουμε. Γιατί... Όχι, δεν είναι. Είναι παγκόσμιο, αλλά σας είπα και πριν και σε σχέση με την πανδημία. Ο κύριος Μητσοτάκης και για την πανδημία αντιμετωπίζει την πανδημία σαν να έχει λήξει και την ακρίβεια σαν να είναι ένα παροδικό φυσικό φαινόμενο που θα φύγει από μόνο του. Ενώ μια χαρά έστρωσε το χαλί και στα συμφέροντα και στις ολιγοπωλιακές καταστάσεις για να δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες ασφυξίας για τα ελληνικά νοικοκυριά και για τους Έλληνες πολίτες.
Γαρά, από την πρώτη στιγμή, και αυτό είναι ένα παράδειγμα που το φέρνω πάρα πολύ συχνά, κύριε Στολάκη, λέγαμε για τη μείωση των ειδικών φόρων, για παράδειγμα στα καύσιμα. Το ζητάει και ο κύριος Κίρτσος, που δεν τον ακούνε. Δηλαδή θέλω να σας πω ακριβώς αυτό. Δεν είναι κάτι που αιμονικά το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Αξιωματική Αντιπολίτευση. Το λένε όλοι. Το λένε όλοι ότι η κατάσταση είναι στο μη περαιτέρω, ότι ο βασιλιάς πια είναι γυμνός, αλλά δεν το βλέπει. Το βλέπουν οι γύρω του, αλλά δεν του το λένε. Όταν πια δεν θα αφήσουμε να συνειδητοποιήσει να είναι, ότι είναι γυμνός, όταν πια δεν θα υπάρχει πατρίδα και χώρα, κύριε Στολάκη. Έχουμε καθήκον πατριωτικό, να το επισημαίνουμε αυτό. Αυτός είναι εξάλλου ο ρόλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια δημοκρατία. Εκτός και αν με Μητσοτάκη έχουμε κάτι άλλο, μια μετάλλαξη της δημοκρατίας. Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Βιέρη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.